Εκ μέρους 43 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Εμπνεόμαστε από τη μέρα σύμβολο αφιερωμένη στους σκληρούς αγώνες των εργαζομένων γυναικών που πάλεψαν για ισότιμα δικαιώματα στην εργασία και τη ζωή. Μας θυμίζει ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε από τις κυβερνήσεις, αλλά κατακτήθηκε με συλλογική κοινωνική δράση. Αλλά και ό,τι χάθηκε, δεν χάθηκε για πάντα. Με την πάλη μας, μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γυναικών, αύριο μέσα από τα σωματεία ως εργαζόμενες, μπορούμε να ανοίξουμε δρόμους μέσα από τα χαλάσματα. Μπορούμε να ανοίξουμε ρογμές σήμερα που αυξάνουν τα αδιέξοδα και οι κίνδυνοι για το λαό μας, τη νεολαία και τους γειτονικούς λαούς. Παλεύουμε ενάντια στους σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών τους. Αυτός είναι ο πραγματικός εχθρός που ανάβει τη φωτιά του πολέμου για να προστατευτούν τα κέρδη των επιχειρηματικών κολοσσών. Είναι το φυτίλι που πυροδοτεί τα κύματα των προσφύγων εγκλωβισμένων στα κέντρα κολαστήρια, στα νησιά του Αιγαίου, στα σύνορα στον Εύρο. Φοιτήτριες και φοιτητές, να δυναμώσουμε τη συμπαράσταση στους ξεριζωμένους, γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Να απομονώσουμε τις εθνικιστικές ρατσιστικές φωνές, το φασισμό, που παρουσιάζουν τα θύματα του πολέμου και της εκμετάλλευσης ως θύτες. Το δηλητήριό τους δεν έχει θέση στις σχολές μας, στις γειτονιές μας, ούτε και στα σύνορα. Τέτοιες φωνές καλλιεργούνται από εκπροσώπους άλλων δυνάμεων στα πανεπιστήμια, της κυβερνητικής παράταξης της ΔΑΠ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοσοφικής υπερασπίστηκαν ανοιχτά την καταστολή σε βάρος των προσφύγων, αλλά δεν έβγαλαν άκνα για την πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, που αυξάνει την τουρκική επιθετικότητα, εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στα επικίνδυνα παζάρια και στους διακινητές. Είναι ίδιες δυνάμεις που πασχίζουν να συμβιβαστεί η φοιτήτρια στη ζωή με ίσες ευκαιρίες, στο Πανεπιστήμιο ΑΕ και στην εργασιακή ζούγκλα. Γι' αυτό έβαλαν εμπόδια και στη συμμετοχή των φοιτητικών συλλόγων στη σημερινή συγκέντρωση. Σήμερα η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας επιτρέπει για τη γυναίκα να αποκτήσει ισότιμα δικαιώματα όχι μόνο στην εργασία αλλά και σε κάθε πλευρά της ζωής της, τη μόρφωση, την κοινωνική δράση. Παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά, ολοκληρωμένη μόρφωση, πτυχίο με όλη τη γνώση ενταγμένη σε αυτό, που θα αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση ώστε να δουλέψουμε στο αντικείμενό μας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Δεν αποδεχόμαστε ότι οι σημερινές φοιτήτριες του παιδαγωγικού θα είναι οι αυριανές ανεπληρώτριες που με τη βαλίτσα στο χέρι θα γυρίσουν τη μισή Ελλάδα για να δουλέψουν μακριά από τις οικογένειές τους αφού αγοράσουν τα απαραίτητα προσόντα όπως τα ονομάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις. Δεν συμβιβαζόμαστε με την υποχρηματοδότηση των σχολών και της φοιτητικής μέρημνας που εντείνεται κάθε χρόνο την ίδια ώρα που η τωρινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δίνουν δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ. Διεκδικούμε αύξηση της χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια, μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού στις σχολές, στις εστίες, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, δωρεάν γυναικολογικό έλεγχο και ιατρικές εξετάσεις για τις φοιτήτριες με ευθύνη του κράτους. Συγκρουόμαστε με αντιδραστικές απόψεις και θεωρίες, είτε σκοταδιστικές είτε ψευτοπροοδευτικές, που στο όνομα της ατομικής επιλογής της γυναίκας κρύβουν τα οικονομικά, κοινωνικά εμπόδια που συναντάμε στη μόρφωση, στην εργασία, στο να κάνουμε οικογένεια. Φέτουσα αντιπαράθεση, μητρότητα, εργασία, κυβέρνηση ΕΕ για την εργοδοσία. Φέτουσα αντιπαράθεση, μητρότητα, εργασία, κυβέρνηση ΕΕ για την εργοδοσία. Θέλω να συμφιλειωθούμε με την άποψη ότι αποτελούν ατομική μας υπόθεση όσα θα έπρεπε να είναι κοινωνική υποχρέωση και ευθύνη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι στυλοβάτες αυτής της συντηρητικής άποψης, εκπρόσωποι των δυνάμεων των ΕΑΚ στις σχολές, έφτασαν να ισχυριστούν ότι οι αγώνες για τα σύγχρονα δικαιώματα των φοιτητριών δεν αντιμετωπίζουν την ανισότητα της γυναίκας. Θέλουν οι φοιτήτριες να παραιτηθούν από τις σύγχρονες ανάγκες τους στην εργασία, τη μητρότητα, τον ελεύθερο χρόνο, που αποτελούν τη βάση για την ισοτιμία της γυναίκας στην καθημερινή ζωή. Στα Μολοχτά παρουσιάζουν την 8η Μάρτη ως Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γενικά. Λες και έχει τίποτα κοινό η φοιτήτρια, η αυριανή μισθωτή ή αυτοαπασχολούμενη επιστήμονας με τη Μέρκελ, τη Λαγκάρ, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τις γυναίκες υπουργές.
υπουργούς που υπέγραψαν τους αντιδραστικούς νόμους για την εκπαίδευση. Δεν θα τους αφήσουμε να ελερώσουν το μήνυμα της 8ης Μάρτη. Μαχητικά δυναμώνουμε τον αγώνα για τα δικαιώματά μας, την ισοτιμία της γυναίκας.